είμαστε σήμερα εδώ με τον Υπουργό Οικονομών και Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή, προκειμένου, όπως είπε και ο ίδιος, να σημάνουμε την ένωση του έργου, την επανέναξη. Το Υπουργείο Οικονομών και Μεταφορών, ιατρικό μετρό, μετά την απρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες που έχουν διακοπεί για πολύ σημαντικό χρόνο στο σταθμό Βενιζέλη. Η αρχαιότητα του σταθμού ήταν και είναι προφανώς σημαντικές. Καμία δεν αμφισβήτησε τη σημαντικότητά της. Όπως ποτέ κανείς δεν αμφισβήτησε το πόσο σημαντικές είναι οι αρχαιότητες της Αγίας Σοφίας, οι οποίες αποσπάστηκαν προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν. Και αυτό το οποίο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επέτρεψε με την νομοδότησή του ήταν η προσωρινή απόσπαση και η επανατοποθέτηση, το τονίζω, η επανατοποθέτηση του 92% των αρχαιοτήτων στην ίδια θέση την οποία τα βλέπουμε σήμερα. Με την επανατοποθέτηση, στο σταθμό Βενιζέλου δημιουργείται ένας μουσιακός αρχαιολογικός χώρος. Είναι η στιγμή που θα επιτρέψει στη Θεσσαλονίκη την επιβεβαίωση του συνθήματος και αρχαία και μετρό. Ο μητροπολιτικός σιδηρόδρομος θα έχει εκτελεστεί και θα μπορεί να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τους χιλιάδες της Θεσσαλονικής, οι οποίοι χρόνια τώρα υπόκεινται τη βάσανο ενός εργοταξίου στην καρδιά της πόλης. Συγχρόνως όμως θα αποδώσει ένα μοναδικής αισθητικής στιγμό που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει σχολή όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά για τα διεθνή δεδομένα. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2021, όπως και εκείνη του 2016, δικαιώνει απολύτως τις επιλογές του Υπουργείου Πολιτισμού, των υπηρεσιών του και του Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ειδικά στην πρόσφατη απόφαση, είναι απολύτως σαφώς διατυπωμένο και ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, οι υπηρεσίες και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ακολούθησαν κατά γράμμα το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία των αρχαιοτήτων της πολιτιστικής κοινωνίας, την αρχαιολογική νομοθεσία, έτσι όπως εκφράζεται από τον νόμο 3028 του 2002 και το σύνολο των διεθνών συμβάσεων της Γρανάδας, της Βαλέτα, της UNESCO. Είναι καιρός η Θεσσαλονίκη να επανασυνδεθεί με τον κόσμο, με όλα τα έργα τα οποία έχει προγραμματίσει αυτή η κυβέρνηση και εκτελεί το Υπουργείο Οικονομών, κυρίως όμως με το Μητροπολιτικό Σιδηρόδρομο.